Ήσασταν φίλοι με τον Μιχάλη? Ναι, είμαστε φίλοι με τον Μιχάλη. Πόσα χρόνια γνωριζόσασταν? Περίπου 2 χρόνια. Είχαμε γνωριστεί όταν πήγαμε και παραδώσαμε κάποια σκάφη. Με το φίλο μου πήγαμε να αγοράσουμε ένα σκάφος. Εμπορικά μας ενδιαφέρε. Ήταν σε πολύ χαμηλή τιμή στην Αθήνα, το βρήκαμε. Και έτσι θέλαμε κάποιο μηχανικό για να μας το ελέγξει. Πράγματι μας το έλεγξε ο Μιχάλης. Και έτσι μπορέσαμε να το αγοράσουμε. Μόλις και κάναμε και την ασφάλεια του σκάφους και έτσι πήγαμε για ένα μπάνιο στη Σαλαμίνα και ο Μιχάλης μας ζήτησε ότι κάποια στιγμή θέλει να δοκιμάσει ένα σκούτερ θαλάσσης. Είχαμε δώσει ραντεβού στον Αρμό. Έτσι λέγεται η περιοχή εκείνη. Ναι. Πού κοντά είναι? Είναι κοντά στον Πειραιά. Τι ώρα είχατε ραντεβού? Πρέπει να ήταν κατά τις 11, 12. Υπάρχει μια κάμερα που έχει καταγράψει το αυτοκίνητο του Μιχάλη γύρω σε 9.30 στην περιοχή, στα Καραβάκια, στο Πέραμα. Ναι, ο Μιχάλης πρέπει να έχει έρθει και πιο μπροστά. Και ήσασταν εσείς ο φίλος σας και ο Μιχάλης, οι τρεις σας. Ναι, ναι. Το σκάφος, τι σκάφος είναι ακριβώς? Είναι ένα σκάφος τουριστικό, μικρό, γύρω στα 7,5 μέτρα. Είχε και τον καταδυτικό εξοπλισμό και τα πάντα μαζί του? Ναι, τα είχε και από την προηγούμενη μέρα. Στο σκάφος, σκάφος σας? Γιατί ήθελε να δοκιμάσει το σκούτερ. Πήγαμε για μπάνιο. Σε ποια περιοχή είστε? Σαλαμίνα. Σε ποιο σημείο ακριβώς? Νομίζω στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδων. Πήγαμε από τον μπάνιο. Και μας λέει ο Μιχάλης, θα βάλω πλήρη εξοπλισμό, ναι, όπως δουλεύω, για να δοκιμάσω το σκούτερ. Τι ώρα περίπου βούτυξε? Γύρω στις 4 παρά. Ο καιρός πώς ήταν? Δεν ήταν άσχημος, καλός ήταν ο καιρός. Ένα κυματάκι έβγαλε κατά το απογευματάκι. Το σημείο που έπεσε, τουλάχιστον σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε εμείς, είναι ανάμεσα από το άκρο Κοινοσούρας και την νήσο Ψιτάλια. Λίγο πιο μέσα, προς τη Σαλαμίνα, δηλαδή προς την Κοινοσούρα. Εκεί δηλαδή ήταν τυχαίο το σημείο που, ναι, έπεσε? Ναι, τυχαίο τελείως. Απλώς εκείνη τη στιγμή τέλειωσε το ντύσιμο που έκανε, γιατί ήθελε να ντυθεί πλήρως όπως πέφτει στη θάλασσα και γι' αυτό το έκανε, έπεσε εκεί. Γιατί όμως επέλεξε να το κάνει αυτό τότε και όχι όταν πήγατε για μπάνιο, για παράδειγμα? Εκεί δεν θα ήταν πιο εύκολο να δοκιμάσει το σκούτερ? Γιατί έπρεπε να το κάνει στην επιστροφή? Δεν ξέρω, εμείς κολυμπάγαμε εκείνη τη στιγμή. Αυτός δεν ήθελε να ετοιμαστεί. Το σημείο αυτό θεωρείται ότι είναι και λιγάκι επικίνδυνο. Με ποια έννοια? Το ότι είναι πέρασμα πλοίων, είναι διάβλος από εκεί? Όχι εκεί στο διάβλο, δεν έπεσε στο διάβλο. Πού έπεσε, ποιο σημείο? Λίγο πιο πίσω. Και έχουν υπάρξει διάφορα περιστατικά, δηλαδή πιθανόν και για αρχαία που υπάρχουν εκεί στην περιοχή και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έπεσε σε κάποια συναλλαγή περίεργη και να του έκανε κάποιο κακό? Δηλαδή έπεσε κάτι στην αντίληψή σας? Στην αντίληψή μας δεν έπεσε κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλιώς θα το είχαμε καταθέσει στο λιμενικό. Εκείνη την ώρα είχε άλλα σκάφη εκεί γύρω? Εκείνη την ώρα όχι. Μας είπε ότι εγώ θα πέσω για 45 λεπτά και ελάτε μετά από εδώ πέρα. Αλλά πήρε 2 μπουκάλες μαζί του, ναι, και το σκούτερ. Ναι. Οπότε εμείς κάναμε μια βόλτα, ναι, για να μην είμαστε κοντά εκεί, γιατί δεν πρέπει εκεί πέρα που είναι κοντά για να μην τον χτυπήσει το ίδιο το σκάφος. Ναι. Και μετά γυρίσαμε σε 45 λεπτά. Περιμέναμε, δεν βγήκε. Επειδή είχε 2 μπουκάλες και επειδή είχε το σκούτερ, θορυβηθήκαμε χωρίς όμως να ανησυχήσουμε πάρα πολύ, γιατί είναι επαγγελματίας. Ναι. Και λέμε, εντάξει, μπορεί να έχει μείνει κάπου με το σκούτερ ή έχει χρησιμοποιήσει και τη δεύτερη μπουκάλα. Με αποτέλεσμα αρχίσαμε και ψάχναμε. Το σκούτερ το είχε δοκιμάσει και πάλι, ήταν η πρώτη φορά? Εμείς ξέρουμε ότι θα ήταν η πρώτη φορά. Ναι. Αυτό μας είπε. Ναι. Τώρα αν το είχε δοκιμάσει, μας είπε ότι το είχε δοκιμάσει μια φορά στην Κρήτη.